Ως άμεστος σύμβουλος αρμόδιος για θέματα ΑΜΕΑ ορίστηκε σήμερα το πρωί από τον Δήμαρχο Πύργου Γαβρίλη Λιατσί, ο οργανωτικός γραμματέας του Σωματείου Κινητικά Αναπήρων και Παραπληγικών Ηλίας, Γιώργος Παπανικολόπουλος, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο στο γραφείο του στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο, συνοδευόμενος από τον Ταμεία του Σωματείου Γιάννη Πετρόπουλο. Τα δύο μέλη του συλλόγου στο εξής θα βρίσκονται στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου, όπου θα εξυπηρετούν και θα καταγράφουν τα προβλήματα των ΑΜΕΑ της περιοχής του Πύργου. Ο Δήμαρχος Γαβρίλης Λιατσής σε δηλώσεις του επεσήμανε πως στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την πρώτη μέρα που έγινα Δήμαρχος στη Νέα Μαθητεία, σκοπός μου ήταν να εξασφαλίσω τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα και θεωρούνται ανάπηροι. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία που ένας που δεν έχει σχέση με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεν μπορεί ούτε να το εξυπηρετήσει ούτε να το συμμεριστεί στον βαθμό που πρέπει. Γι' αυτό, μετά από συζητήσεις που είχαμε, ευχαριστώ σήμερα τον κύριο Παπανικολόπουλο, τον Γιώργο, που δέχτηκε να γίνει άμεσος σύμβουλος για θέματα ΑΜΕΑ του Δήμου μας. Και πιστεύω ότι ο Γιάννης ο Πετρόπουλος, που διαρκώς είναι δίπλα του και είναι φίλος του και είναι ένας άνθρωπος με διάθεση για προσφορά, θα τον βοηθήσει ούτως ώστε σιγά σιγά να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε όποιες υποχρεώσεις δημιουργηθούν από αυτή τη θέση που του δίνω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Λιατσί, που μας έδωσε τη δυνατότητα και εμένα και του Γιάννη να μπορούμε να βοηθάμε ανθρώπους με αναπηρία και με έκανε άμεστο σύμβουλο του Δημαρχείου για θέματα όσο αφορά τον ΑΜΕΑ. Να ξέρετε ότι στον πρώτο όροφο θα είναι το γραφείο μας και όποιος θέλει ενημέρωση όσο αφορά για θέματα αναπηρίας θα με βρει εδώ και εμένα και τον Γιάννη, τον κύριο Πετρόπουλο. Ακόμη για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο. Υπόγραψη μου.